Υπουργείο Υγεία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και φυσικά το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο υπέγραψαν τι συμβάσει μελέτη και κατασκευή αλλά και τη διαδικασία έγκριση δωρεά προ το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του συστήματο τομογραφία εκπομπή πεζιτρονίων, πετσιτή, τελευταίε τεχνολογία και τη κατασκευή του κτίριου για την υποδοχή του. Οι συμβάσει υπογράφτηκαν και αναμένεται εντό του μήνα η εγκατάσταση των εργολαβικών συνεργείων και έναξη των οικοδομικών εργασιών κατασκευή τη κτηριακή μονάδα υποδοχή του πετσιτή στην πιλωτή τη νέα πτέρυγα 4ο κτίριο του νοσοκομείου. Το χρονο διάγραμμα υλοποίηση του έργου είναι 6,5 μήνε και ο προπολογισμό δωρεά είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκατάσταση και η λειτουργία συστήματο PET-CT στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι απαραίτητη. Η χρήση του συστήματο πρόκειται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου αριθμού ογκολογικών ασθενών, που αφορά στη διοργάνωση, στη σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση τη νόσου, την παρακολούθηση τη ανταπόκριση στη θεραπεία και τον ακριβέστερο σχεδιασμό των πεδίων ακτινοθεραπεία. Εκτό από την ογκολογία, το σύστημα πεζοτρονική τομογραφία, PET-CT, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη διαγνωστικών εφαρμογών και σε τομεί όπω η νευρολογία και η καρδιολογία. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ο σημαντικό ρόλο του PET-CT στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και γενικότερα εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Η εγκατάσταση και η λειτουργία του θα δώσει ευκαιρία εκπαίδευση σε ένα σημαντικό αριθμό ειδικευόμενων και ειδικών γιατρών, πυρηνική ιατρική, ασκούμενων και ειδικευόμενων φυσική ιατρική, τεχνολόγων, ακτινολόγων και φοιτητών ιατρική. Η εγκατάσταση του PET-CT στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ασθενών και συνοδών του, οι οποίοι υποχρεώνονται να ταξιδέψουν σε άλλε πόλει, Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίω, προκειμένου να υποβληθούν στην εξέταση με επακόλουθη ταλαιπωρία και κόστο που θα ανοίξει το δρόμο για την κάλυψη των αναγκών όχι μόνο του πληθυσμού τη περιφέρεια Υπήρου, αλλά και μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.